Θα ξεκινήσουμε με μια ξεχωριστή πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Καμηνίων, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο. Έχουμε να κάνουμε με μια ξενάγηση στα ενετικά τείχη του Ηρακλείου και είναι πάρα πολύ όμορφο και το έχουμε αποδείξει. Δίνουμε βήμα μέσα από την Κρήτη σήμερα σε αυτές τις ξεχωριστές πρωτοβουλίες ανθρώπων του πολιτισμού και της τέχνης, βέβαια και ανθρώπων που αγαπούν τον τόπο τους. Περπάτησαν στα τείχη, ταξίδεψαν πίσω στους αιώνες, έστειλαν τα δικά τους μηνύματα, ξετυλίγοντας κατά κάποιο τρόπο την ιστορία του τόπου μας. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Φιλαρέτη Χρονάκη, είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καμηνίων, προκειμένου να μας πει περισσότερα. Την καλησπέρα μας, τι κάνετε? Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Πολύ καλά και πραγματικά ήταν μια υπέροχη δράση, γιατί ο σύλλογός μας κάνει πάρα πολλές δράσεις. Βέβαια, είχαμε κάπως έτσι ακινητοποιηθεί κατά την περίοδο των δύο προηγούμενων ετών. Αρχίζουμε ξανά να ασχολούμαστε με θέματα πραγματικά πολιτιστικά που αγγίζουν την ψυχή των ανθρώπων. Μια τέτοια λοιπόν δράση έγινε και το Σάββατο. Κάναμε κάλεσμα σε όλο τον κόσμο του Ηρακλείου να έρθει στην παρέα μας, να ενωθεί και γιατί κάνουμε μία, το όνομα της δράσης είναι «Περπατώ και μαθαίνω την πόλη μου». Και υπεύθυνη για αυτή τη δράση είναι η καλή συνάδελφός μου, φιλόλογος, η κυρία Καραταράκη Μαρία, η οποία είναι και μέλος του Δέλτα Σίγμα του συλλόγου μας. Έτσι λοιπόν συγκεντρωθήκαμε στον Καράβολα, ανεβήκαμε από, από τον προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα, συνεχίσαμε, περάσαμε τη Χανιόπορτα, περάσαμε την πύλη Βιθλέμ, φτάσαμε στο Μαρτινέγκο, στον τάφο του Καζαντζάκη, γιατί θα πρέπει να φανταστούμε ότι τα ενετικά τείχη, τα οποία άρχισαν να κτίζονται από το 1462, πραγματικά ήταν κάτι το καταπληκτικό και θεωρούνται αυτή τη στιγμή ότι είναι τα μεγαλύτερα και καλύτερα από τα σωζόμενα τείχη όλης της Μεσογείου. Έχουν μήκος 7 χιλιόμετρα. Εμείς τη διαδρομή που κάναμε ήταν περίπου 5 χιλιόμετρων. Και να φανταστούμε ότι μοιάζει με ένα τρίγωνο, το οποίο η κορυφή του είναι στο τάφο του Καζαντζάκη. Και βέβαια πηγαίνοντας, παρά το ότι είχαμε τη ζέστη, γιατί ήταν καύσωνας εκείνη τη μέρα, το ξεχάσαμε. Ήταν τόσο ωραία η ξενάγηση, τόσο ωραία αυτά που βλέπαμε και κάθε τόσο συγκεντρωνόμασταν κάτω από τα πεύκα και μας αφηγούνταν. Μπράβο, εξαιρετική. Όλο το ιστορικό. Βλέπουμε και τις φωτογραφίες αυτή τη στιγμή. Εξαιρετική πρωτοβουλία. Βέβαια. Εξαιρετική πρωτοβουλία. Καταλήξαμε. Και αν δεν κάνω λάθος, έχουμε και την Πέμπτη ακόμα μία δράση. Βεβαίως, έχουμε και την Πέμπτη. Αναβιώνουμε το έθιμο της Μαλλιαρής, κάτω ακριβώς από το Τάλος Πλάζα, ναι, στον Αιγιαλό εδώ του Καράβολα. Ένα έθιμο που το κάνουμε επί σειρά ετών και έχουμε ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους Ηρακλειώτες να συμμετέχουν, να έρθετε, να μαζέψουμε τη μαλλιαρή πέτρα, σύμβολο πραγματικά καλοτυχίας με τα βρύα επάνω, να πάρουμε το κέρασμά μας, να χορέψουμε. Μπράβο. Και να ζήσουμε στιγμές όπως τον παλιό καλό καιρό. Τέλεια. Θα τα ξαναπούμε το μόνο σίγουρο, κυρία Χρονάκη, να καλύψουμε και το έθιμο εκεί της Μαλλιαρής στον Καράβολα την Πέμπτη. Την ημέρα της ανάληψης, την Πέμπτη κατά τις 6.30 ώρα, από τις 6.30 και μετά θα Τέλεια. Είμαστε εκεί. Καλή επιτυχία. Θα είναι πολύ ωραία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Φιλοξενία.